Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νικολιγερό. Όπως σας είπα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα, κύριε Λιγερέ, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φαίνεται πως περπάτησαν στο χείλος του γκρεμού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, χωρίς να διολυστήσουν στην Άβυσσο. Αυτό που εκτυλίχθηκε εκεί ήταν ένα μοντέλο έτσι υπολογισμένης κλιμάκωσης, στο οποίο η κάθε πλευρά σταμάτησε ευτυχώς στο παραπέντε της πύρινης λέλεπας, έτσι, που φοβόμασταν όλοι. Τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής όμως? Μπορεί να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση τόσο εύκολα και τόσο αισιόδοξα όσο διατείνονται οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί, όπως φαίνεται, που πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγηθεί το πράγμα σε ειρήνευση? Στην πραγματικότητα έχουμε μία νέα εποχή. Δεν είμαστε πια στα πλαίσιο κλασικό. Αρχικά νομίζω ότι ήταν μία αντιπαράθεση μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Τώρα ξέρουμε ότι είναι μία αντιπαράθεση του Ιράν και του Ισραήλ. Άρα έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας proxy war. Μπορούμε με έναν τρόπο να καταλάβουμε ο αληθινός εχθρός του Ισραήλ, το Ιράν, όχι η Παλαιστίνη, ούτε καν οι άσκηχες, οι οποίες είναι απλώς μαριονέτες που χρησιμοποιείται το Ιράν. Mm-hmm. Και από το Ιράν να πάει πιο πέρα, γιατί φοβάται να μην μπει σε μια ανοιχτή σύραξη, ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η ελεγχόμενη κατάσταση, και το είδαμε και από την πλευρά της σχέσης. Το θέμα ποιο είναι? Δεν είμαστε σίγουροι ότι η Χεζμπολά θα ακολουθήσει τις οδηγίες του Ιράν, ξέρουμε ότι το έκανε, δεν θέλει να υποστεί το κόστος που έχει υποστεί η Χαμάς, και το ίδιο Ιράν θέλει να στηρίξει αυτή την σύραξη, ναι, χωρίς όμως κόστος το ίδιο. Άρα από τη στιγμή που έχουμε δύο αεροπλανοφόρα των Αμερικανών στην περιοχή, εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτά που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο σε επίπεδο διπλωματίας, γιατί οι χώρες όπως είναι το Κατάρ, όπως είναι η Αίγυπτος, είναι διατεθειμένες να μεσολαβήσουν και να παρέχουν ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι η λωρίδα στη Γάζα και ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας είναι ένα θέμα, αλλά είναι μια απόδειξη ταυτόχρονα ότι χωρίζει το ότι έχουμε ξεπεράσει από τα εμπόδια. Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο οι Αμερικανοί που πιστεύουν αυτό. Υπάρχουν και άλλοι, και επειδή, πώς να το πω τώρα, το πιστεύουν με έναν πιστικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή πιέζουν πάνω στο Ιράν έτσι ώστε να επιτευχθεί μία συμφωνία. Το Ιράν περιμένει και αυτό να υπάρξει μία συμφωνία. Και όπως ξέρετε, στη Μέση Ανατολή στο τέλος θα μας εξηγήσουν ότι όλοι νίκησαν. Δηλαδή, η Χαμάς ότι απελευθέρωσε τους δικούς τους, θα μας εξηγήσει το Ισραήλ ότι απελευθέρωσε τους ομήρους, και θα μας εξηγήσει το Ιράν ότι κατάφερε. Αυτό που έχει σημασία είναι να απελευθερωθούν οι αθώοι, να έχουμε μια σταθεροποίηση. Απλώς δεν γίνεται με έναν εύκολο τρόπο, γίνεται πιο πολύ με τα τσιγκέλια. Αλλά αυτό σημασία... Ναι, αλλά το διατάφτα ποιο είναι? Για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος? Ποιος θέλει να κερδίσει τι και αν τελικώς θα επιμείνει μέχρι να το κερδίσει? Κοιτάξτε, το θέμα είναι τι ορίζουμε νίκη. Η νίκη είναι νίκη, είναι ξεκάθαρο. Βάζεις ένα στόχο από την αρχή. Αν είσαι επεκτατικός, παράδειγμα, θέλεις αυτή την περιοχή, την παίρνεις και θεωρείς ότι έχεις νικήσει. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι έχεις νικήσει. Η νίκη είναι νίκη. Δεν είναι. Είναι το τι θέλει ο καθένας, τι στόχο βάζει. Το Ισραήλ τι στόχο έχει? Το καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά ξέρετε, αυτό που λέτε ισχύει μόνο στα παίγνια μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή? Δηλαδή στα άλλα παίγνια υπάρχει και η υπόθεση που θα έχουμε ένα win-win. Η ιδέα ποια είναι εδώ είναι ότι να υπάρχει μια συμφωνία με μια μορφή ισορροπίας Νάς. Ναι. Όπου όλοι να θεωρούν ότι πέτυχαν το βέλτιστο σε αυτή την κίνηση. Άρα σίγουρα θέλει το Ισραήλ να φέρει πίσω τους ομήρους, θέλει να μην έχει προβλήματα ούτε με τη Χαμάς ούτε με τη Χεζμπολά. Η Χεζμπολά από την πλευρά της δεν θέλει να διαλυθεί, θέλει να είναι ένας παίκτης που να είναι σημαντικός στην περιοχή,
από τη στιγμή που δεν μπαίνει σε μια άμεση σύραξη και εννοώ ολοκληρωτική, μπορεί να συνεχίζει να πέσει τον ρόλο του και να πρωτοστατεί ακόμα και αν δεν κερδίζει έδαφος. Ναι, αλλά θυμόμαστε όλοι να ακούμε με τα αυτιά μας τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι πρέπει να δοθεί οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν πάει άλλο για το Ισραήλ αυτό. Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να εξαφανίσει τον εχθρό για πάντα. Αυτό ναι, πώς μεταφράζεται, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο εχθρός για αυτό που λέει το Ισραήλ είναι, όπως καταλαβαίνετε, μόνο η Χαμάς. Δεν κάνει το ανάλογο ούτε για τη Χεζμπολά, ούτε για το Ιράν. Ενώ ξέρουμε ότι η Χαμάς είναι απλώς ένας βραχίωνας. Ναι. Άρα θέλει απλώς, συγγνώμη, σε τακτικό επίπεδο να μην μπορεί να παίξει έναν ρόλο η Χαμάς. Ναι. Και αυτός είναι ο στόχος. Πώς να το διασφαλίσεις αυτό τώρα σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα? Ξέρετε, η μάχη της Ράφα έχει τελειώσει ήδη. Το θέμα είναι ότι μιλάμε τώρα για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Μιλάμε σε πρακτικό επίπεδο για λεπτομέρειες τακτικές και όχι πια στρατηγικές. Η νίκη, η στρατηγική έχει τελειώσει. Αυτό που δεν θέλουν είναι να μην αρχίσει ένας νέος πόλεμος με την Χεζμπολά. Ναι. Και άμεσα με το Ιράν. Mm. Από τη στιγμή που το Ιράν αποφασίσει να παρατήσει την Χαμάς, θυσιάζοντας για να διατηρήσει την Χεζμπολά και την Πρωτιά, ναι, θα βρεθεί μια ισορροπία σταθεροποίησης της περιοχής. Ναι, προηγουμένως αναφερθήκατε κατά τη ροή του λόγου σας στο Κατάρ. Αυτοί που παρακολουθούν έτσι στενά τις διεθνείς ειδήσεις τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχουν παρατηρήσει ότι το Κατάρ συνεχίζει να εμφανίζεται πολύ συχνά στην επικαιρότητα και αυτό γίνεται την ώρα που αναρωτιούνται όλοι πώς επιδρά μία χώρα μόνο με 300.000 πολίτες στις διεθνείς ισορροπίες. Έχει πολλά χρήματα. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Παρήχε καταφύγιο στην ηγεσία της Χαμάς. Ταυτόχρονα παίζει το ρόλο του κύριου διαπραγματευτή. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο άγνωστος ρόλος του Κατάρ μέσα σε αυτή την ιστορία? Στην πραγματικότητα δεν είναι άγνωστος. Είναι πολύ, πολύ γνωστός. Και μπορούμε να πούμε ότι υπερκαλύπτεται και από τη Σαουδική Αραβία. Άρα η Σαουδική Αραβία αφήνει το Κατάρ να παίζει ως ένα σημείο, αλλά όχι να το παρακάνει. Το Κατάρ σίγουρα χρηματοδοτεί τρομοκρατικές επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί βέβαια και την Τουρκία, το ξέρουμε πολύ καλά. Απλώς αυτό που γίνεται είναι ότι ταυτόχρονα έχει την ικανότητα να συνομιλεί με Χαμάς, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι τρομοκράτες και αυτό επιτρέπει στους άλλους μεσολαβητές να παίξουν πιο κοντά. Αν θέλετε, υπάρχει μια απόσταση, είναι πολύ μικρή μεταξύ του Κατάρ και της Χαμάς, είναι πιο μεγάλη με την Αίγυπτο, είναι ακόμα πιο μεγάλη βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με το Ισραήλ και με την Αμερική. Άρα για να δουν αυτοί οι παίχτες, χρειαζόμαστε αυτό το αρχαίο ενδιάμεσο, όλο που ξέρουμε πώς λειτουργούν σε δύο επίπεδα. Ναι. Εσείς τι προβλέπετε, ότι θα έχουμε πόλεμο ή ειρήνη? Θα έχουμε έναν ελεγχόμενο πόλεμο που θα μοιάζει με ειρήνη για τους άλλους. Που θα μοιάζει, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα γιατί κάνει διακοπές. Θα μοιάζει με ειρήνη για τους άλλους. Με ειρήνη, τι θα πει αυτό? Αυτό είναι μια συμβιλίκη. Μαντίο των Δελβών. Τι θα πει αυτό, κύριε Λίγερα? Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ξέρετε, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα από το 48, δεν ασχολούνται όλοι. Στην πραγματικότητα κοιτάζουμε μόνο όταν είναι θερμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει. Ο πόλεμος του Ιράν με το Ισραήλ είναι από το 1979 και δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα. Εννοώ απλώς ότι θα μοιάζει με μια ειρήνη, θα μοιάζει με μια σταθεροποίηση, όμως οι αντιπαλότητες θα υπάρχουν και θα ασκείται μια πίεση από τους μεν και από τους δε. Αν θέλετε, θα είναι μια ισορροπία η οποία θα οφείλεται στις πιέσεις και όχι σε ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Mm-hmm.
Λοιπόν, πάντως ο ΙΕ σταμάτησε την ανθρωπιστική βοήθεια, μάθαμε σήμερα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός μετά το σφυροκόπημα των Ισραηλινών στη Γάζα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ούτως ή άλλως είμαστε εδώ για να τα παρατηρούμε. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την ακόμη μία συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης.